Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα κυριακάτικο πρωινό και δεν ήρθε γενικά κάτι να ανοίξουμε, ούτε κάτι πιο special να ανοίξουμε, οπότε λέω κάτσε να κάνουμε ένα βιντεάκι και να αφιερώσουμε πιο πολύ στη Marvel και να πούμε μερικά λόγια για το Spider-Man Into the Spider-Verse που σας είχα τάξει και τη δεύτερη σεζόν του Punisher. Λέω κάτσε να τα κάνω μαζί, να βγει και λίγο πιο special το βίντεο. Πάλι θα πούμε λίγα λόγια γενικά, θα κινηθούμε λίγο σε spoiler free νερά και δεν θα είναι ακριβώς review, απλά θα πούμε έτσι λίγα λογάκια για αυτά γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ και τα δύο. Και είδα και ότι ιδιαίτερα, ας πούμε, το Spider-Man δεν μπορεί να το βρει κάποιος στο σινεμά, νομίζω τώρα, εκτός και αν έχει μείνει κάποιο ξεχασμένο. Το Punisher, η δεύτερη σεζόν είναι στο Netflix, οπότε κάποιος μπορεί να το δει ανά πάσα στιγμή. Άνετα μπορούμε να τα πούμε και για τα δύο. Ας ξεκινήσουμε πρώτα λίγο για το Punisher να πούμε μερικά πράγματα, το οποίο μου άρεσε και πάρα πολύ. Εντάξει, εφόσον ο ηθοποιός είναι ακριβώς γεννημένος για αυτόν τον ρόλο, δηλαδή σε σχέση με τους δύο προηγούμενους παλιότερους Punisher που έχουμε δει, εφόσον ο ηθοποιός ο Τζον Μπέρνταλ, πώς τον είναι. Κάπως έτσι τέλος πάντων είναι ακριβώς, του ταιριάζει πάρα πολύ ο ρόλος και μου άρεσε πάρα πολύ. Και από ό,τι κατάλαβα και στο τέλος της σεζόν, να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα από το τέλος, να πούμε ότι είναι σαν να μας λέει, έτσι όπως τελειώνει, σαν να μας λέει ότι ξέρεις παιδιά, τόσο καιρό βλέπα το Origin. Ό,τι είδατε στη δεύτερη σεζόν του Daredevil, στο Punisher το πρώτο και τώρα στη δεύτερη σεζόν, ό,τι βλέπατε ήταν Origin. Τώρα στη δεύτερη σεζόν και μετά αποφάσισε και κατάλαβε ότι γι' αυτό γεννήθηκε, γι' αυτό είναι προορισμένος και ότι πρέπει να είναι ο Punisher και να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα. Τον βλέπουμε πάλι ξεκινάει να ότι προσπαθεί να φτιάξει μια νέα ζωή, να ξεφύγει από αυτό, αλλά μπορεί, δεν μπορεί. Δηλαδή, τον κυνηγάει αυτό το πράγμα. Δεν είναι, δηλαδή, και από τελείως άκυρο σκηνικό. Γι' αυτό μου άρεσε ότι στη δεύτερη σεζόν εξελίσσονται δύο ιστορίες. Όχι μια η κλασική με τον Billy Russo που ήταν από το πρώτο. Έχει και ακόμα μια ιστορία όπου εκεί βλέπουμε και τον John Pilgrim. Εντάξει, και δεν μας λέει πολλά για τον Pilgrim. Μόνο σε. Αλλά και ο Billy Russo είναι ο Jigsaw και σαν Jigsaw νομίζω δεν τον λέει κάπου. Αλλά για τον Pilgrim μόνο. Τέλος πάντων, μην σας κάνω πολύ spoilers. Κάποια φάση χτυπάει το τηλέφωνο στο σπίτι του και λέει Kia Pilgrim. Όσοι τον ξέρουν, όσοι τον γνωρίζετε καλύτερα από τα comics, ο οποίος μου άρεσε πάρα πολύ και αυτός. Ξεκινάει τώρα ο Punisher. Εντάξει, εκεί τώρα ενώ έχει πάει σε ένα μπαρ, ας πούμε, σε μια πολιτεία στο Ohio, αν θυμάμαι καλά. Γνωρίζει μια τύπησα μέσα στο μπαρ, η οποία ήταν πάρα πολύ όμορφη. Γενικά όλες οι γυναίκες που είχε μέσα το Punisher και γενικά όλες τις σειρές του Netflix. Της Marvel, τέλος πάντων, του Netflixverse. Όλες οι γυναίκες είναι γυναικάρες. Και ειδικά στο Punisher τώρα, η Dina Imadani, η Amy, η μικρή κοπελίτσα, η Κρίστα, η τρελογιατρός, η ψυχίατρος, να πούμε, του Μπίλι. Η κοπέλα που είχε τώρα μέσα στον πάρα, θυμάμαι αυτή την τύψη, πώς λένε, η άλλη, η Κάρεν, εννοεί καλά, η Κάρεν και αυτή είναι γυναικάρα, εννοείται. Όλες οι γυναίκες ήταν γυναικάρες και πάρα πολύ όμορφες. Και αφού γνωρίζετε με αυτή τη γυναίκα και πάνε να μπλέξουν να ξεκινήσουν κάτι, τέλος πάντων κάτι γίνεται, γνωρίζει τη μικρή Amy, βλέπει ότι στην τουαλέτα πάνε να τη ρημώξουν μερικά άτομα, πάνε να τη σώσει. Τελικά καταλήγει να την απαγάγει και να την ρωτάει ξέρεις τι έγινε, γιατί σε κυνηγάνε και όλα αυτά και κάπως έτσι ξεκινάει να εκτελήσεται η πρώτη ιστορία και σε κάποια φάση ζητάει, σε κάποια φάση βασικά μετά που ξυπνάει ο Billy Russo ενώ ο Punisher τώρα είναι με την μικρή Amy στο Ohio, αν θυμάμαι καλά, σε μια πολιτεία. Στη Νέα Υόρκη ξυπνάει ο Billy Russo, φεύγει τέλος πάντων, κάτι γίνεται και την κοπανάει και η Dina ξαναψάχνει τον Punisher, ενώ ο ίδιος την είχε ζητήσει βοήθεια. Μετά αυτή μόλις έφυγε ο Billy Russo ξαναβγεί και τον ξαναφέρνει πίσω στη Νέα Υόρκη για να κυνηγήσει τον Billy Russo και να τελειώσει τη δουλειά του. Αλλά αυτό έχει δύο ιστορίες που εκτελέσουν. Μία ιστορία της μικρής Amy, τι έγινε εκεί που ο κακός από εκείνο ο Τζο Πίλγκριμ και μία κλασική με τον Billy Russo που ξαναξυπνάει ο Billy Russo, γίνεται ο Τζίξο. Αλλά αν και αυτό ήταν λίγο, δηλαδή μη σας πω πιο όμορφο τον κάναμε με τις χαρακές παρά σε σχέση με τον Τζίξο που είναι στα κόμικ που είναι εκείνο το χάλι να πούμε εδώ, πιο γοητευτικό τον κάνανε. Πολύ ωραίο όμως αυτό, εντάξει, θα ήθελα λίγο παραπάνω ξύλο, ίσως δεν είχε πολύ ξύλο, πολύ πιστολή, ήταν σε σχέση με την πρώτη, ας πούμε, ήταν λίγο πιο χαλαρή. Αλλά έχει και λίγο πιο ωραία νοήματα. Λίγο μας έδειξε και την πιο καλή πλευρά του Frank Castle, ας πούμε. Γενικά έτσι, μ' άρεσε λίγο παραπάνω νομίζω από την πρώτη. Όχι ότι η πρώτη ήταν άσχημη, αλλά νομίζω μ' άρεσε λίγο παραπάνω. Να πούμε ότι και κάποιος μπορεί να τη δει κάποιος ο οποίος δεν είναι τόσο φανατικός με τη Marvel, γιατί είναι λίγο σαν να μην βλέπεις Marvel, σαν να βλέπεις κάτι άλλο, μια ιστορία με ένα πεζοναύτη, αυτά είναι και λίγο, ξεφεύγει λίγο από αυτό το υπερήρωα και το όλο αυτό και τα πιστολίδια αυτά, πεζοναύτη, αυτά πάλι μας λένε διάφορες ιστορίες από εκεί, από το πίσω τέλος πάντων που ήταν εκεί που υπηρετούσαν στο Αφγανιστάν και σε αυτά, έχει πολύ πράγμα, αλλά το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, σίγουρα αξίζει να τη δείτε. Δεν θέλω να πω και παραπάνω, να μην σας κάνω πολύ spoiler, δεν ξέρω, δεν θέλω να κινηθώ έτσι, θέλουμε σε πιο spoiler free νερά να κινηθούμε πάντα εννοείται. Αξίζει να τη δείτε, αν κάποιος την είδε και γουστάει να τη συζητήσουμε εννοείται είτε κάτω στα σχόλια χωρίς spoiler, είτε να τα πούμε και πιο προσωπικά. Και αυτό όπως καταλήγει μας δείχνει ότι ήταν Origin τόσο καιρό και τώρα τελειοποιήθηκε ο Punisher και γιατί όχι να μην το βλέπαμε και σε καμιά ταινία κανονική, γιατί τώρα θα δούμε τι γίνεται με το Netflix εκεί που ακυρώθηκαν όλες, λογικά θα ακυρωθεί αυτό και μετά αν πάνε στο Disney, στο συνδρομητικό, τέλος πάντων στη συνδρομητική τηλεόραση, πώς θα το πούμε που ετοιμάζει η Disney, ας πούμε, εκεί δεν ξέρω, αν συνεχιστούν εκεί, μακάρι να συνεχίσουμε να τα βλέπουμε εκεί.
Λοιπόν, αυτά λίγο πολύ με το Punisher. Να πούμε τώρα μερικά πράγματα για το Spider-Man, το The Spider-Verse, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και δεν το περίμενα. Να πω τώρα, περίμενα ένα παιδικό, έλεγα τώρα, εντάξει τώρα ένα παιδικό θα είναι αυτό. Να φανταστείτε, στο Pop in a Box δεν έβαλα καν να μου έρθουν τα ποπάκια του. Του Spider-Verse. Τώρα λέω, έχουμε τόσα ποπάκια τη Marvel, να βάλω και από αυτό, από ένα παιδικό, τώρα λέω, γάνισε του. Δεν έβαλα καν εκείνα που τώρα εννοείται τα θέλω και μη σα πω μετά το παιδικό θέλω και να πάρω και αγαλματίδια πιο μεγάλα, θα δούμε ποια εταιρεία ή αν βγει κάτι σε Spider-Verse ή κάτι άλλο, θα δούμε. Τώρα με το Spider-Verse τι γίνεται. Αφού χρησιμοποιεί αυτή την καινούργια περίεργη τεχνοτροπία που είναι στην ουσία σαν να βλέπει το κόμιξ να ζωντανεύει, που στην αρχή αυτό με ξένησε λίγο γιατί με θύμισε σε κάτι μεταξύ stop motion με animation, με κινούμενα σχέδια, αλλά τελικά ξεφεύγει από όλα αυτά και τα συνδυάζει ταυτόχρονα και όλα μαζί και βγαίνει αυτό το γαμάτο αποτέλεσμα. Και ενώ δεν ήξερα και καθόλου τι παίζει αυτό με το Spider-Verse, τι έγινε, γιατί και πώς, τι είναι ας πούμε αυτό το Spider-Verse. Μια φορά ο Μπιλάρας με εξήγησε, που τον έχετε δει και τον Μπιλάρα κιόλας και αυτός είναι φανατικός με το Spider-Man και τη Marvel, αυτός με εξήγησε λίγο πολύ τι παίζει, γιατί να έχει κάνα χρόνο, 1,5 χρόνο που έμαθα τι παίζει με το Spider-Man και με αυτά. Από ποπάκι τώρα, νομίζω το ποπάκι που έχει τα 6 χέρια, το λέω καλά μαλάκα, πώς Spider-Man έχουν βγάλει, αυτός τι 6 χέρια έχει. Και μετά ξεκίνησε να μου εξηγεί τι παίζει με το Spider-Verse, ότι και στα κόμιξ σε κάποια φάση αρκετοί Spider-Man βρέθηκαν ο καθένας από άλλο σύμπαν, άλλη διάσταση και, από άλλη διάσταση και τα σχετικά. Εδώ έχουμε τον Miles Morales, ο πρωταγωνιστής ας πούμε, ο οποίος νομίζει, όλοι Spider-Man βασικά νομίζουν ότι είναι ο μοναδικός Spider-Man. Αυτός είναι στον κόσμο και μας δείχνει, όπως μας δείχνει και τον προηγούμενο, τον κανονικό τον Peter Parker, τον κανονικό Spider-Man που ξέρουμε, όπως το δίνει, σου δείχνει σκηνές όπου λέει ξέρετε ποιος είμαι και αυτά. Και αναπαριστά σκηνές που ήταν από τα παλιότερα Spider-Man, τις πιο παλιές ταινίες, και τις αναπαριστά εκεί και τις δείχνει, ας πούμε, σε αυτή τη νέα τεχνοτροπία, όπως είπαμε. Δεν έχει τις σκηνές εκείνες, απλά μας δείχνουν ότι είναι αυτός ο Spider-Man, αυτός ο Peter Parker, τέλος πάντων, της εποχής του. Είναι λίγο πιο παλιός, ο Miles Morales είναι πιο μικρός, εννοείται. Ένας έφηβος ο οποίος έχει τα θεματάκια του, λίγο με τη ζωή του, λίγο στο σχολείο που πηγαίνει, λίγο με τους γονείς του, λίγο με το θείο του, αυτά. Που έχει πολύ ωραία μηνύματα και καταλήγει και πολύ ωραία και συγκινητικό καταντάει να γίνεται σε κάποια φάση και δάκρυσα και όλα εννοείται εκεί σε δυο σκηνές και ειδικά στη σκηνή του Stan Lee, εντάξει όπως το ετοιμάζει εκεί με το Stan Lee αφού πεθαίνει ο πεθαίνει, αυτό τώρα είναι spoil, νομίζω ότι δείχνει και στο τρέιλερ και στη σκηνή του Venom το έδειξε, αφού τέλος πάντων πεθαίνει ο Spider-Man στο δικό του σύμπαν ο Peter Parker, έχει βυθιστεί όλη η Νέα Υόρκη στο κλάμα, κλαίνε αυτά, πέθανε ο Peter Parker, ξέρω εγώ, στεναχωρημένη, υπάρχει αυτό το mood με λίγο μουσική. Πιο καλά και μουσικές, μουσικάρες, όλη την ταινία εννοείται μουσικάρες. Και σε κάποια φάση εκεί πάει να πάρει μια στολή του Spider-Man σε ένα μαγαζί και μέσα στο μαγαζί του Stan Lee ο ταμείας, ο ειδικό του το μαγαζί και αυτά. Και λέει εκεί ο Stan Lee, τόσες φορές ο Stan Lee, τέλος πάντων γενικά το animation του Stan Lee, που βασικά η φωνή του παίζει να τα παίζει, αυτό να πρόλαβε να το γυρίσει, δεν ξέρω σίγουρα. Λέει ότι ξέρεις ήμασταν φίλοι με τον Spider-Man και όπως το λέει σε συγκινεί και στο τέλος με τη στολή ρωτάει θα μου κάνει ξέρω εγώ ο Miles Morales και του λέει αυτή η ατάκα έμεινε, μ' άρεσε πάρα πολύ και στις δύο ιστορίες νομίζω στο Instagram την έβαλα ότι it always fits eventually, κάπως έτσι όπως την έλεγε, που σημαίνει ότι ξέρεις πάντα θα σου πάντα ταιριάζει, πάντα σου κάνει τελικά ξέρω εγώ. Και εκεί γενικά όπως έχει κοιτάει μια, έχει δίπλα ένα αυτοκόλλητο στο τζάμι που λέει ξέρεις δεν δεχόμαστε επιστροφές και τέτοια. Ήταν πολύ ωραίο και στο βάζεις όλο αυτό το σκηνικό που πεθαίνει ένας Peter Parker, έχει μια μουσική αυτά, όλα αυτά φεύγει από το σπίτι αυτός, ο Miles Morales. Ο Morales είδε και το σκηνικό, τι έγινε ακριβώς, πώς πέθανε και αυτά. Και τέλος πάντων αυτό συνδυάζεται με μια γκάφα που έγινε, όχι γκάφα βασικά, ήθελα να το κάνει από κάτι που έκανε τέλος πάντων ο Wilson Fisk, να μην σας κάνω και πολύ spoil. Και ανοίγει ένα πόρταλ, ας πούμε, σε άλλες διαστάσεις και έρχονται διάφοροι Spider-Man από διάφορες διαστάσεις από άλλα. Εντάξει, άλλα verse, θα το πούμε, γιατί το λέει Multiverse ή Spider-Verse, όπως θέλουμε να το πούμε. Και έρχεται η Spider-Gwen, έρχεται ο Noir Spider-Man, ο οποίος μου άρεσε πάρα πολύ. Γι' αυτό και η φωνή του ήταν η φωνή του Nicolas Cage, γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Θα ψηνώ, μάλλον να το διαβάσω. Μια από την άλλη μικρή που ήταν μια μικρή, ας πούμε, εκείνη λίγο πιο πολύ σαν μάγκα πήγαινε, σαν άνιμε που είχε ένα ρομποτάκι. Ένας άλλος Spider-Man από άλλους είπαν Peter Parker κανονικός αλλά λίγο πιο αποτυχημένος από τον Peter Parker που ξέρουμε. Ένας Spider γουρούνι, εκείνο εκεί δεν θυμάμαι τώρα και πολύ καλά και εκείνο ήταν ιδιαίτερα και εκείνος είχε πολύ πλάκα ο Spider-Man. Και μπλέξαν όλοι μαζί Spider-Man, κατάλαβαν τι γίνεται μέχρι αλλά, ώσπου να βρουν τι θα γίνει για το πώς θα γυρίσουν στα σύμπαντα και αυτά. Και όπως εκτυλίσσεται η όλη ταινία είναι πάρα πολύ, μ' άρεσε πάρα πολύ και οι διάλογοι και η μουσική και το σενάριο όλο ήταν πάρα πολύ καλά όπως έκατσε και έχει πολύ ωραία μηνύματα. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Τα μηνύματα του μου άρεσαν πάρα πολύ που έδωσε, ας πούμε, με την οικογένειά του που έχασε όλο και κάθε Spider-Man. Ο καθένα Spider-Man έχει χάσει κάποιον που αγαπάει. Και αυτό το η Spider-Gwen, ας πούμε, έχασε. Όχι τώρα, ας μην κάνω spoil βασικά.
Και τι άλλο μετά να πούμε πάνω σε αυτό, ότι και αυτό δεν το περίμενα. Δεν περίμενα να με συγκινήσει, δεν περίμενα να φτάσει σε αυτό το σημείο. Ήταν σνόμα πολύ στην αρχή, το είχα δει και στο Rotten Tomato, ότι ήταν στα 97%. Και λέω ρε, είναι ένα παιδικό, τι 97%, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και πήγα και έπαθα την πλάκα, ειδικά στον τοπικό κινηματογράφο που το είδαμε εδώ στα Ηλίσια, στην Αλεξανδρούπολη, κάνει και διάλειμμα. Στο πρώτο ημίχρονο, ας πούμε, πριν το διάλειμμα, ήταν λίγο πιο χαλαρό. Λες, εντάξει, αλλά μετά ξεκινάει να σε χτυπάει με όλο, με κανένα απλό twist, με καμιά ανατροπή, με πιο συγκινητικό, πιο βαρύ γίνεται το κλίμα. Από εκεί και μετά ξεκινάει να σε φτιάχνει το δεύτερο κομμάτι της ταινίας. Ήταν όλα τα λεφτά. Το πρώτο, εντάξει, ήταν πιο ανάλαφρο, πιο πολύ σε έκανε ο πρόλογος, ας πούμε. Αλλά αξίζει πάρα πολύ σίγουρα. Θα ήθελα να το δω, αξίζει όλοι να το δείτε. Εννοείται, όσοι το χάσατε στο σινεμά, δυστυχώς είναι κρίμα που το χάσατε, γιατί αρκετοί από ό,τι είδα το χάσαν τότε στο σινεμά. Κακός, πολύ κακός, έπρεπε σίγουρα να πάτε και τι να πω, εντάξει, να το δείτε σε καλή ποιότητα. Όπως και να το δείτε, είτε σε Blu-ray, είτε σε DVD, είτε όπως αλλιώς το βλέπει ο καθένας, να κοιτάξτε να το δείτε σε καλή ποιότητα. Και στα αγγλικά, το ελληνικό dub δεν το είδα. Την ελληνική μεταγλώτη δεν την είδα καθόλου, αλλά στα αγγλικά είναι κορυφή και τα τραγούδια του και οι μουσικές του πολύ ωραίες, όλο το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Νομίζω αυτά, όλο και κάρτα μου ξέφυγε σίγουρα να πω, αλλά εντάξει, δείτε και στο βίντεο παιδάκια, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκαν, αν είδατε κάτι, είτε το βίντεο γενικότερα, είτε ότι αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι χωρίς spoiler όσο γίνεται. Αυτά νομίζω παιδάκια μου και για σήμερα, να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο και για κάτι κοπερινό και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση, αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα καμάτα και κυρίως βίντεο, κάντε ένα subscribe στο κανάλι, μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.